Δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα αφορά ένα αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του 132 Δημοτικού Σχολείου για να προχωρήσει και φέτος σε μια δραστηριότητα που την κάνει σχεδόν 20 χρόνια για μαθήματα εκμάθησης ελληνικών σε γονείς, μιας και είναι σχολείο στην Γράβα, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γονιών και των παιδιών να είναι μετανάστες. Είναι ένα θέμα το οποίο για κάποιο λόγο αναβάλλεται διαρκώς, κατ' επανάληψη, από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή της Πέμπτης Κοινότητας, μάλλον σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαβίου Μάθησης. Μας κοινοποιήθηκε και μια σχετική επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 132 Δημοτικού που ζητάει να εγκριθεί το αίτημα και αναδεικνύει τη συνεισφορά που έχουν αυτού του είδους τα μαθήματα στη λειτουργία του σχολείου, στη βοήθεια των παιδιών και στη λειτουργία του Συλλόγου Γονέων. Και παρακαλούμε να μας απαντήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος για ποιο λόγο ακριβώς δεν προχωράει αυτό το αίτημα. Δεύτερο ζήτημα. Από τις 14 Ενάτου έχει απευθυνθεί το 38ο νηπιαγωγείο της Αθήνας προς το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ζητώντας να εγκρίνει το βρεφοκομείο την παροχή 34 μερίδων φαγητού προς το νηπιαγωγείο για να καλυφθούν οι ανάγκες των ολοήμερων τμήματων. Είναι επιστολή της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου που ενημερώνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών, περίπου 70%, αδυνατεί να προσφέρει είτε επαρκή ποσότητα είτε ικανοποιητική ποσότητα τροφής στα παιδιά. Ξέρουμε ότι το ζήτημα με ευθύνη του Υπουργείου, τα νηπιαγωγεία δεν είναι στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων. Λες και στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Για δύο χρόνια τα παιδιά είναι εντάξει και μόλις πάνε στο δημοτικό έχουν ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει και μπορεί μέσω του βρεφοκομείου να καλύψει αυτή την ανάγκη, γιατί ακριβώς όχι μόνο το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, το ζήτημα είναι σοβαρό σε πάρα πολλές γειτονιές της πόλης και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα και πιο σοβαρό, ακόμα περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Και τέλος, επειδή δεν πρέπει να νομίζετε ότι ξεχνάμε, έχουμε ζητήσει από τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και περιμένουμε τα πρακτικά των συνεντεύσεων από το περιβόητο διαγωνισμό με τις προσλήψεις των ημετέρων και τις καταγγελίες που έχουμε κάνει. Το επαναφέρουμε διαρκώς το αίτημα μέχρι να μας παρασχεθούν τα πρακτικά των συνεντεύσεων για να δούμε τι τελικά έχει γίνει και με ποιο τρόπο έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ.